Θέλω να σας ρωτήσω, εάν δεν είχε γίνει καταρχήν το κοινό ανακοινωθέν την Παρασκευή, υπήρχε κίνδυνος να έχουμε περιορισμό στις αναλήψεις στα ATM? Αντιμετωπίσατε ένα τέτοιο κίνδυνο? Θα αντιμετωπίζαμε ένα τέτοιο κίνδυνο? Κύριε Βαγγελάκη, ναι. Υπήρχαν δυνάμεις εντός του Eurogroup, εντός της Ευρώπης, που θέλαν την αποπομπή μας. Και όχι για την ακρίβεια την αποπομπή μας, αλλά τη μετατροπή μας σε μια μορφή επαρχίας τύπου Κόσοβο, χωρίς κυριαρχία και χωρίς λειτουργούσες τράπεζες. Αυτή η στρατηγική, τοξική, αν θέλετε, δυναμική, ήταν πολύ ισχυρή στην αρχή. Και εμείς ήμασταν οι απομονωμένοι. Μέχρι το τρίτο γύρο γκρουβό όμως, και αυτή ήταν, πιστεύω, η επιτυχία και ο λόγος που είμαι ικανοποιημένος, από εκεί που ήμασταν εμείς απομονωμένοι, απομονώθηκαν αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις που θέλανε ουσιαστικά την αποδόμηση της Ευρωζώνης αρχής γενομένης από την Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν είναι ιστορικές οι στιγμές, αλλά δεν είναι η στιγμή για θεαβολογίες, γιατί τώρα έχουμε πολύ μεγάλη δουλειά μπροστά μας.